Παίρνει ο Μπίσεσβαρ, ο Ντιγκινή φεύγει και δεν υπάρχει offside. Ο Ντιγκινή ενώπιον στον οποίο με τον Λόρια. Ο Ντιγκινή πάνω στον Λόρια ξανά 0-2. Στο 60 ο Νικολά Ντιγκινή με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Σήμερα νομίζω γίνεται δίμνιος της ανόρθωσης. Φτάνει τα 15 γκολ και σκοράρει για τέταρτη φορά φέτος απέναντι στην ανόρθωση. Ο Γάλλος στην κόντρα επίθεση του Απόλλωνα, λέγαμε ότι αυτές τις στιγμές θα ψάξει για να εκμεταλλευτεί ο Απόλλωνας. Την κόντρα επίθεση θα θελήσει να χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Εκεί θα χτυπήσει και εκεί ακριβώς χτυπάει. Φεύγει στην κόντρα ο Νικολά Ντιγκινή, πατάει περιοχή. Το πρώτο πλασία, η απόκριση του Λόρια, στη συνέχεια ξαναβρίσκει την μπάλα μπροστά του, τη πρόχνει στα δίχτυα της ανόρθωσης και γράφει το 0-2. Είναι αναμφίβολα ο μεγάλος πρωταγωνιστής σήμερα του αγώνα, ο Νικολά Ντιγκινή. Εδώ ξανά το σούτ του Αουσβίλη, η μπάλα στα σώματα. Από την πάσα του Μπίσεσβαρ φεύγει ο Ντιγκινή, που δεν είναι offside. Έτσι κι αλλιώς νομίζω έχει ξεκινήσει Άρη Κυριάκου κάτω από το κέντρο την προσπάθειά του. Βγαίνει, πλασάρει η απόκρουση αρχικά του Λόρια. Δεν μπορεί και ο Ριζβάνης να απομακρύνει την μπάλα, τη βρίσκει μπροστά του ο Ντιγκινή, τη σπρώχνει στην ανυπεράσπιστη εστία και κάνει το 0-2 για τους γαλάζιους της Λεμεσού. Εδώ ξανά και ξανά το γκολ του Νικολά Ντιγκινή. Το 0-2. Και η αντίδραση του Λόρια. Και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Ντιγκινή, με όλους να πέφτουν πάνω του.